Κατανοώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης ορισμένων συνανθρώπων μας, ο Δήμος Αμαρουσίου, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος, καθιέρωσε για αυτούς γεύματα αγάπης, καθώς επίσης και ένα κοινωνικό παντοπολείο. Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Γιώργος Πατούλης, μας μιλά για τη σπουδαιότητα των κοινωνικών αυτών δράσεων. Ο Δήμος μας, αυτό που είχε πάντα μέλημα, ήταν ότι όλοι, τουλάχιστον, θα πρέπει να μπορούν να τρώνε μέσα στην πόλη μας. Με αυτή την έννοια και μέσα σε ένα επίπεδο ευπρέπειας και εχεμήθειας, δημιουργήσαμε τη γωνιά αγάπης. Η γωνιά αγάπης στόχο έχει να προσφέρει ένα ζεστό πιάτο φαγητό σε κάθε συμπολίτη μας, ο οποίος η ατυχία της ζωής δεν τους έδωσε τη δυνατότητα να το έχουν σήμερα. Η πόλη μας, λοιπόν, σε όλους αυτούς, μέσα από εθελοντές, από κοινωνικούς λειτουργούς, από αρμόδιους επιστήμονες συνεργάτες μας, συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις και αυτός είναι ο δεύτερος χρόνος λειτουργίας του, με μεγάλη επιτυχία και πάντα με αυξητική τάση των συμπολιτών μας, που δυστυχώς δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Είναι σαφές επίσης ότι υπάρχουν οικογένειες που τα φέρνουν δύσκολα στο ισοζύγιο του φαγητού τους, που όμως μπορούν να ζουν μέσα στην οικογένειά τους. Εκεί δημιουργήσαμε, πάντα με προνοιακό επίπεδο, το κοινωνικό μας παντοπολείο. Ένα παντοπολείο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το οποιοδήποτε παντοπολείο του εμπορίου, που όμως μέσα εκεί έχει προϊόντα που δίνονται στο Δήμο μας από χορηγούς. Χορηγούς μεγάλων σούπερ μάρκετ στα διοικητικά μας όρια. Εκεί οι πολίτες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν κάποια τρόφιμα, τα οποία είναι συγκεκριμένα και σε συγκεκριμένο πληθυσμό, δηλαδή σε πληθυσμό όπου έχει χαμηλά οικονομικά εισοδήματα, αποδεδειγμένα μέσα από το γραφείο πρόνοιας του Δήμου μας, μπορεί κάθε εβδομάδα να παίρνει τα τρόφιμά του, αυτά που χρειάζεται ανάλογα τα μέλη που έχει, και να μην έχει κανένα τέτοιο ζήτημα, τουλάχιστον όσον αφορά το φαγητό.